πραγματικά από την περίοδο των εορτών όπου είχαμε διακόψει τις ομιλίες, αρχίζουν σήμερα οι ομιλίες του Ματικού μας Κέντρου, οι οποίες θα συνεχιστούν μέχρι την Πάσχα χωρίς καμία διακοπή, τη βοήθεια του Θεού. Και ο πρώτος ομιλητής μετά την περίοδο των εορτών είναι ο κύριος Αδάμ, τον οποίο ανεβιβλίζουμε. Είναι από την περιοχή, φιλολόγος, θεολόγος και φιλολόγος, ο οποίος έχει ένα λόγο να μας ομιλήσει από ένα στίχο της Αποκαλύψεως, ο οποίος ανήκει στο 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, 4ος στίχος, που ακριβώς λέει το θέμα του, υπερτεκυρημένη δια των αμνών, που ίσως ο καθένας μας θα το αντιληφθεί ποιο είναι το θέμα το οποίο θα μας αναπτύξει. Είναι περί των μαρτύρων της Εκκλησίας μας, οι οποίοι ακριβώς ενθουσιάστησαν για την πίστη της αληθείας. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα το οποίο θα πραγματοποιηθεί σήμερα ο κ. Αδάμ, και τον παρακαλούμε να ανέρθει στο βήμα να αρχίσει την ομιλία. Αξιολογιότατε πάντα. Αξιολογιότατε πατέρες. Κυρίες και κύριοι. Η ομιλία που θα ακούσετε σήμερα είναι αφιερωμένη στους πεπελεκισμένους δια το αρνίον, δια τη μαρτυρία του Ιησού. Σταλέφει δηλαδή εκείνα των μαρτύρων που κυριολεκτικά πελεκίστηκαν με μυρίους τρόπους δια τη μαρτυρία και το όνομα του Ιησού. Είναι αδύνατο να ακούει ή να μελετάει τα βιβλία τα Άγια της Εκκλησίας μας και συγκεκριμένα το Μηναίο και να μην συγκινείται ή και ακόμη να μην αναδύεται σε δάκρυα. Και αυτό γιατί τα βιβλία αυτά μιλούν καθημερινά για μαρτύρια, για αίματα μαρτύρων και σφαγές χριστιανών. Άλλωστε πάνω στα λείψανα των Αγίων στηρίζονται και καθαγιάζονται όλοι οι Ορθόδοξοι Ναοί. Γι' αυτό και όταν διαβάζει κανείς τους βίους των Αγίων της Εκκλησίας, ξέρει και ερμηνεύει καλά και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Επαναλαμβάνω, μελετώντας κανείς τους βίους των Αγίων, ξέρει καλά
να ερμηνεύει την Αγία Γραφή, γιατί η βία των Αγίων είναι ζωντανή ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Μας μεταδίδουν οι βίοι των Αγίων από το μαρτυρικό τους πνεύμα και μας τοποθετούν σε ένα κλίμα καθαρά ορθόδοξο που μας εκπαιδεύει και μας ετοιμάζει για αγώνες και κινδύνους και για απειλές και όχι για εφησυχασμό. Στη Παλαιά Διαθήκη καταγράφονται ως μάρτυρες με το όνομα δίκαιοι όλοι εκείνοι που υπερασπίστηκαν την πιστή τήρηση του νόμου του Μωσαϊκού, του νόμου του Θεού και που υποβλήθηκαν σε φρικτά βασανιστήρια γιατί άσκησαν έλεγχο στην αποστασία των αρχόντων του Ιδαϊκού λαού. Ο προφήτης Ισαΐας πριονίστηκε από τους δήμιους του βασιλιά Μανασί. Ο προφήτης Ιερεμίας που θρήνησε για την αποστασία, την απομάκρυση δηλαδή, του Ιδαϊκού λαού και καυτηρίασε τους άρχοντες, καταδικάστηκε στον διαλυθοβολισμού θάνατο. Ο Άμος, ο προφήτης, υπομένει το μαρτύριο του διαραβδισμού των κροτάφων και τέλος της αποκοπής της κεφαλής του ψήφος. Ο Μιχαίας, ο προφήτης, ρίχνεται σε κρινό και έτσι φωνεύεται τα θεία παρουσιαζόμενος, λέει η Αγία Γραφή. Ο προφήτης Δανιήλ ρίχνεται στο λάγο των αιώνων και στο τέλος αποκεφαλίζεται. Οι μάρτυρες του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης διώκονται και βασανίζονται αιώνες πριν να γεννηθεί ο Χριστός. Όμως μαρτυρούν και θυσιάζονται για τον Χριστό. Αυτό αναφέρει άλλωστε για το Θεόπτη Μωυσή ο Απόστολος Παύλος όταν λέγει ότι βάσταξε ο Απόστολος Παύλος τον ονειρισμό του Χριστού. Ό,τι υπέστη δηλαδή, ό,τι πέρασε βάσταξε τους Ισραηλίτες, χάρη του Χριστού τα πέρασε ο Μωυσής. Βάσταξε τον ονειρισμό για τον Χριστό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος που κάνει μια ομιλία στους Μακαβαίους αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής: ο μεν γαρ λόγος με κεφαλαίο το λόγος επαρουσιάστη μεν ύστερον και ρίση δίης εγνώσκει δε και πρώτερον της καθαρής την διάνοια πιο απλά ο Χριστός ήρθε στον κόσμο όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Αλλά τον έβλεπαν πριν γεννηθεί και έρθισαν άνθρωπο στον κόσμο όσοι ήσαν καθαροί στη διάνοια. Τον έβλεπαν όσοι ήσαν καθαροί στη διάνοια. Γι' αυτό και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης τελειώθηκαν εν Χριστώ σαν καθαροί στη διάνοια και αναδείχθηκαν οι ορόντες, οι αληθινά βλέποντες δηλαδή.
πριν γεννηθεί ο Χριστός. Για τον προφήτη Δανιήλ αναφέρεται ότι η μαρτυρική πορεία του στο λάκκο των Λεόντων είχε ως αφετηρία την ευθύτητα της καρδίας του. Πιο απλά, βρήκε ο Θεός σαν βάση για να το οδηγήσει στο μαρτύριο την ευθύτητα και την ειλικρίνεια της καρδίας του, όπως θα πούμε ακριβώς, χωρίς καμία παρέτηση. Κατέναντι αυτού, λέει η Αγία Γραφή, ευθύτης ευρέθη εμή. Απέναντι δηλαδή σε μένα, λέει ο Θεός, είδα ότι είχε ευθύτητα. Και μιλάμε για τον απόλυτο Θεό να λέγει ότι είχε ευθύτητα ο προφήτης Δανιήλ. Υπήρχαν λοιπόν και οι ευθύς ενώπιον του Κυρίου. Γι' αυτό και όταν διώκεται η λατρεία, εμφανίζονται οι μάρτυρες. Όταν διώκεται ο Λόγος του Θεού, αναδεικνύονται γενναίοι υπερασπιστές των προσταγμάτων του Κυρίου. Όταν διώκεται η προσευχή και ο προφήτης Δανιήλ, γίνεται ποιμήν λεόντων, ανήρ επιθυμιών. Για τον προφήτης Δανιήλ, εν ώρα προσευχής, που ήταν απαγορευμένος, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο μαρτύριο. Ο προφήτης Δανιήλ προτιμά τα στόματα των θηρίων παρά την έρνοια των εχθρών της προσευχής. Αναφέρεται στην Αγία Γραφή για τον Άγιο Ελεάζαρο που εορτάζουμε την 1η, νομίζω, Αυγούστου, όταν αρχίζουν οι παρατήσεις. Τον μεγαλομάρτυρα εκείνο της Παλαιάς Διαθήκης και τα 7 παιδιά της Αγίας Σολομονής. Αναφέρονται τα εξής. Θα κάνουμε λίγο την υπομονή από την Αγία Γραφή, το φωτιπίσει και το διαβάζω. Αναφέρω τα εξής. Και πρώτον δεν αφήρεσαν τα ενδύματα του γέροντος, ο οποίος εκοσμήτω με το ευπρεπές έλλειμμα της ευσεβίας. Έπειτα, αφού του έδεσαν τους αγώνας εκατέρωθεν, τον χτυπούσαν δυνατά με μάστιγας. Από το άλλο μέρος ο Κύριος εφώναζε. Υπάκουσε στις εντολές του βασιλέως. Ο μεγαλόψυχος όμως και αληθινά και νέος Ελεάζαρος, σαν να βασανιζόταν μέσα σε όνειρο, με κανένα τρόπο δεν λύγιζε. Αλλά ύψωσε ο γέρον θαραλέους τους οφθαλμούς προς τον ουρανό, καθόν χρόνων ξεσχίζονται οι σάρκες με τον μάστιγας, κατερατίζονται με το αίμα, εγέμιζε πληγάς τα πλευράς και ενωκατέπτει στο έδαφος εκ του γεγονότου ότι δεν είχε πλέον το σώμα του. Εις τους πόνους διετήρη το φρόνημα ορθό και αλήγιστο. Με ορμή τότε, πηδώντας κάποιος από τους σκληρούς στρατιώτες, τον χτυπούσε με λακτίσματα στα σβαγόνας κάτω από την κοιλιά για να σηκώνεται μετά την πτώση. Και εκείνος υπέμενε στους πόνους, καταφρονούσε τη βία και υπέφερε καρτερικώς τα σκακοποιήσεις και ως εάν αυτός ο γέρον ή το ρωμαλαίος αθλητής που εκτυπάτο κατανικούσε εκείνους που τον εβασάνισαν. Με ιδρωμένο το πρόσωπο και έντονα λαχανιασμένος θαυμαζόταν και από αυτούς ακόμη τους βασανιστές δια τη γενεά του τάτου. Όταν είδαν να επιδεικνύει τόση μεγαλοψυχία, πρώτο βασανιστήριο,
και να μην κάπτετε ακόμα και μετά την εκδήλωση σπλαγνίας από τον τύραννο. Οδήγησαν αυτόν στο πυρ. Τον έβαζαν λίγο-λίγο στο πυρ, κατακαίοντάς τον με όργανα κατασκευαστέντα με πολύ κακότητα. Έχει να δε στα λουθούνια του βρωμερά υγρά. Ο δε Ελεάζαρος, ενώ οι φλόγες είχαν πλέον φτάσει μέχρι και των οστών του και θα λιποθυμούσε από στιγμή σε στιγμή, ύψωσε τα μάτια προς το Θεό και είπε: «Συ Θεέ μου, γνωρίζεις ότι εγώ μπορούσα να σωθώ. Αποθνίσκω χάριν του νόμου σου με το βασανιστήριο του πυρός». Το μαρτύριο του γέρο Ελεάζαρο, που ήταν ιερεύς το γένος, στην επιστήμη νομικός, αποτέλεσε πνευματικό σάλπισμα προς τους Ιουδαίους, προς το Ιουδαϊκό έθνος, που έβλεπε να βεβηλώνονται τα Άγια και τα Ιερά και τα Όσια της πίστεώς του. «Εγένετο», λέει η Αγία Γραφή, «ο ναός αυτής, ο σανίρ άδοξος, ιδού τα Άγια ημών και η καλονή ημών και η δόξα ημών ηρημώθη». Στα προστάγματα του τυράννου Αντιόχου, αυτός βασάνισε τον Άγιο Ελεάζαρο, υπόκυψαν πολλοί Ισραηλίτες που αθέτησαν τα προστάγματα του Κυρίου. Πολλοί από Ισραήλ ευδόκησαν του λατρεύσε τη λατρεία αυτού και έτσαν τις ειδόλεις και βεβήλωσαν το Σάββατο. Πρώτος ο Ελεάζαρος, ανάμεσα σε μυριάδες Ιουδαίους που θυσίασαν στα είδωλα και ανάμεσα σε πάρα πολλούς ιερείς της εντροπής, ψευδοιερείς, έδωσε την καλή μαρτυρία για τον ζωντανό Θεό ως νομικός, θεολόγος δηλαδή, της Παλαιάς Διαθήκης. Δίδαξε το Θείο Νόμο. Έζησε τα προστάγματα του Κυρίου. Ιερούργησε το Λόγο του Θεού. Και μάλιστα με τη μαρτυρική προσφορά του αίματός του. Ο πρεσβύτης Ελεάζαρος, ζωντανή ερμηνεία του νόμου και των προφητών, παρακαλείται από τον υπουργό του διαβόλου, τον Αντίοχο, τον βασιλιά και τύραννο, να αθετήσει το μωσαϊκό νόμο και να περισσώσει το γεροντικό σαρκείο του, που ήταν φθαρμένο και πρόκειτο για μια πολύ μικρή παράταση της ζωής του, εάν εθυσίαζε στα είδωλα. Ο μάρτυρας Ελεάζαρος, γεμάτος από το Άγιο Πνεύμα, απαντά με νεανικό λογισμό, λέγει η Αγία Γραφή. «Ουχούτος ημί γέρον εγώ και άνανδρος, ώστε μη δια την ευσέβεια νεάζημη. Δεν είμαι τόσο γέροντας και άνανδρος, ώστε να μην έχω νεανικό λογισμό και να αντιστέκομαι τύρανε». Έτσι απάντησε ο γέρον Ελεάζαρος. Προστάθα, γι' αυτό λοιπόν, συνεχίζει στον τύρανο, τροχούς ευθρέπιζε και το πήρε εκφύς ασφοδρότερον. «Πάρε τα μηχανήματά σου τα βασανιστικά και βάλε την ποτιά και φυσικά τη δυνατά». Βλέπει κανείς να είναι ο λογισμός των γερών των μαρτύρων νεανικός. Ανακαινίζεται, λέει η Αγία Γραφή,
ως αετού η νεότης των πρεσβυτών μαρτύρων. Και αγωνίζεται μέχρι θανάτου, αγωνίζονται μέχρι θανάτου για την ευσέβεια. Πώς είναι το δυνατόν ο Ελεάζαρος, χάρη μιας αφίβολης παρατάσεως της ζωής του, να αθετήσει τον νόμο του Θεού και να γευθεί χοιρινό κρέας που τον πρόσταζε ο παράνομος τύραννος και που όριζε ο μοσαϊκός νόμος να μην φάει. Όταν επί τόσες δεκαετίας εδίδαξε τα λόγια του Κυρίου ως παιδευτή νόμο και φιλόσοφο λόγο. Ο Άγιος Ελεάζαρος, γενναίος αθλητής, με ορθόν λογισμό αναδέχεται τα φρικτά βασανιστήρια, δίνοντας την καλή ομολογία ως μάρτης του Θεού και των Πατέρων του. Η μαρτυρία το αντυχεί και ηλεκτρίζει τις νεανικές καρδιές των Μακαβαίων, των μαθητών του. Ας την ακούσουμε. Τι απάντησε δηλαδή λίγο πριν παραδοθεί στα βασανιστήρια. Τι είπε μιλώντας προς τον νόμο. Δεν θα σε διαψεύσω, παιδευτά νόμε. Δεν θα σε απαρνηθώ, δεν θα γίνω εξωμότη σου φίλια εγκράτεια. Δεν θα σε κατατροπιάσω φιλόσοφε λόγια του Θεού. Δεν θα σε προδώσω τίμια ιεροσύνη και επιστήμη της νομοθεσίας. Δεν θα μου μολύνεις το σεμνό στόμα των γερατιών και την οικία του νομίμου Δίου. Αγνώ θα με υποδεχθούν οι πατέρες μου, χωρίς να φοβάμαι τις μέχρι θανάτου απειλές σου, ασεβώντας θα με τυραννίσεις. Τους δικούς μου ευσεβείς λογισμούς δεν θα μπορέσεις να εξουσιάσεις, ούτε με λόγια, ούτε με έργα. Ο Ιερός Χρυσόστομος πλέκει αιώνιο εγκόμιο στο νεαρό γέροντα αθλητή, τον αθλητή της μαρτυρικής παλέστρας, και γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Πρώτος, ας έρθει ανάμεσά μας ο πρεσβύτης Ελεάζαρος, η αρχή των αγώνων, ο θεμέλιος της μαρτυρίας, των σχαμάτων η θύρα, της Ανδρίας ο αρχηγός, της Κατερίας ο πρόδρομος, τα νεανικά γυρατιά, ο πρωτομάρτης της Παλαιάς Διαθήκης, η εικόνα του κορυφαίου των Αποστόλων Πέτρου, που και με κολακίες και μαστιγώσεις αγωνιζόταν ο τύραννος να τον πείσει και να τον φοβήσει. Αλλά ο Άγιος Ελεάζαρος δεν σταματούσε βασανιζόμενος να ρητορεύει. Και συμπληρώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Έστεκε ο πρεσβύτης τρέμοντας από τα γυρατιά. Από την άλλη μεριά καθόταν ο τύραννος πνέοντας απειλή και φόνο. Και εκείνος που έστεκε, που έτρεμε, έφεγε δυνατός και νέος. Ο δε γεμάτος δύναμη τύραννος έφυγε νικημένος. Ο καινούριου τρόπου γεμάτου νικητήρια. Μια στρατιά όλοι μαζί, ένας γέρος την έτρεψε εις φυγή. Τα χρονικά της παγκόσμιας αθλητικής ιστορίας δεν γνωρίζουν νίκη της γεροντικής ηλικίας. Τα γυρατιά δεν γίνονται δεκτά σε αγώνες αθλητικού στίβου. Ο αθλητικός κανονισμός δεν δέχεται στο στίβο ούτε τη μέση ηλικία. Μόνο η παλέστρα του χριστιανισμού δέχεται τα γυρατιά, των οποίων ανακαινίζεται ως αετού η νεότης. Και ακολουθεί ο επτάδελφος χορός των μαρτύρων Μακαβαίων που είχαν μυθεί στο μεγαλείο του μαρτυρίου από το δάσκαλό τους Ελεάζαρο. Οι Μακαβαίοι
μέσα στο μαρτυρικό στάδιο καλούνται από την ηρωική μητέρα τους να ξαναφέρουν στη μνήμη τους την Ιερή Διδαρχή περί μαρτυρίου που άκουσαν από τον μάρτυρα δάσκαλό τους λίγο πριν από το μαρτύριο. Στο μαρτυρικό χορό αντυχεί η φωνή της Αγίας Σολομονής που αναμετάδε τους λόγους του πατρός των Μακαβαίων ως εξής. Έλεγε στα παιδιά της στα 7. Μας δίδασκε όταν ήταν ακόμα στη ζωή τον νόμο και τους προφήτας. Το φωνευθέντα Κάιν από τον Άβελ, τον Ιωσήφ στη φυλακή, τον Ανανία, Αζαρία και Μισαήλ στο καμίνι του Πυρός. Εδόξαζε τον Δανιήλ που ρίχθηκε στο λάκκο των Λεόντων. Θύμιζε σε εσάς και τη γραφή του προφήτη Ισαΐα που έλεγε «Κι αν περάσεις μέσα από φωτιά, δεν θα σε κατακάψει». Και τον προφήτη Δαβίδ που μελωδούσε «Πολλέ εθλίψεις των δικαίων και εκπασών αυτών ρίσεται ο Κύριος». Μακάρια τέγνα, μακαριστού πατέρα. Το μαρτύριο του δικαίου Άβελ, ο διωγμός του παντάλου Ιωσήφ, η ανταμείνω δοκιμασία των Αβραμιαίων πέρων, η μεγαλόφωνη μαρτυρία του προφήτη Δανιήλ, η δασκαλία του Ισαΐα για το μη καταφλέγον πυρ, είναι τα αιώνια μαθήματα των μαθητών εκείνων που μαθήτευσαν γύρω από το μαρτύριο του Αγίου Ελαζάρου και ολόκληρης εκκλησίας μας. Κοντά στο πιστό και φιλομάρτυρα πατέρα τους. Δάσκαλος μαρτύρων ο πατέρας, δάσκαλος μαρτύρων και η μητέρα Σολομονή. Μακαρία η μητέρα, φιλόσοφη γυναίκα, πιστή θυγατέρα του Αβραάμ, εράστρια της πατρόας Ευσέβειας, η διδαχή της Επταμήτωρος Σολομονής περιέχεται στη Θερμή ηγεσία, την οποία απευθύνει στους μάρτυρες Υιούς της λίγο πριν από την έδοξη τελείωσή τους. Έλεγε στα παιδιά της, «Θυμηθείτε, παιδιά μου, ότι εξαιτίας του Θεού ήρθατε στον κόσμο και απολαύσατε τη ζωή. Γι' αυτό οφείλετε κάθε πόνο να υπομείνετε για τον Θεό. Για χάρη του και ο πατέρας μας Αβραάμ βιαζόταν να σφαγιάσει τον εδροφάτορα Ισαάκ και το πατρικό του χέρι με το ξύφος δεν δηλίασε να στρέψει εναντίον του γιου του Ισαάκ. Και ο Δανιήλ ο δίδιος να ρεχτεί στο λάκκο των Λεόντων και οι τρεις πέδες να ρηφθούν στο καμίνι του πυρός. Και εμείς, παιδιά μου, που έχουμε την ίδια πίστη στον Θεό, θα την αντιδούμε. Μη δηλιάσαι. Γιατί είναι εντελώς έξω από τη λογική. Ενώ γνωρίζετε καλά τι είναι ευσέβεια, να μην αντισταθείτε στους πόνους. Σύμφωνα με τα λόγια της Επταμήτωρος Σολομονής, ο Θεός είναι το παν, είναι τα πάντα εν πάση, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο άνθρωπος γεννιέται για τον Θεό και απολαμβάνει το βίο με τη χάρη του Θεού και ανεβαίνει σε ουράνιο ύψος πεθαίνοντας για τον Θεό. Το μαρτύριο είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού και η μεγαλύτερη δόξα του ανθρώπου. Γιατί η ζωή του με το μαρτυρικό θάνατο προσφέρεται σαν θυσία ευχάριση στον Θεό. Νυν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου και εννοούσε ο Κύριος μας το σταυρικό του θάνατο. Η μαρτυροπαλέστρα θέλει η χριστιανική οικογένεια να μπαίνει στη παλέστρα του μαρτυρίου. Ο αρχιμάρτης Κύριος έτσι
έτσι ζητά η χριστιανική οικογένεια. Ο λόγος της πολυάθλου Σολομονής, όταν αναμεταδίδεται από τους πιστούς γονείς, αποτελεί ιερή αθλητική εκπομπή προς τη νέα χριστιανική οικογένεια. Είναι ανίσχυοι Μακαβαίοι, έχουν ως προπονητή στα μαρτυρικά του παρέσματα το δάσκαλο του Πρεσβύτη Ελεάζαρο. Από το στόμα του ακούνε το τελευταίο υπέρ της εξαιρετίας μάθημα. Ο Αβραάμ Πέδες, ευγενός υπέρ της εξαιρετίας τελευτάτε. Ο εφτάδελφος χορός των Μακαβαίων διαδέχεται τον μάρτυρα Ελεάζαρο στο δικό στάδιο του μαρτυρίου. Στο άγχος της ηλικίας τους, η ιεροπρεπής νεανία, λογική αμνή, πιστοί απόγονοι του Αβραάμ προσφέρουν και οι επτά τους εαυτούς των θυσία δεκτή στον Κύριο. Εμφανίζονται ενώπιον του Αντιόχου Τυράννου αγόμενοι μετά της γυρεάς μητρός επτά αδελφοί, καλοί και ευδήμονες και γενναίοι και ελπαντοί χαρίεντες. Καλοί και ωραίοι και γενναίοι και σε όλα χαρισματούχοι. Ερέα κατάκαρπος και καλήκαρπος η Αγία Σολομονή. Μακάρι αδελφοί, ευσεβούς ρίζης ουράνιοι βλαστοί. Οι Μακαβαίοι, άξια τέκνα Αγίων γονέων, σοφοί μαθητέ, φιλοσόφου, δάσκαλου, ρίχνουν σε αυτούς τους στην παλέστρα του μαρτυρίου. Ενώπιον του μισανθρώπου τυράννου αρπάζουν σαν θησαυρούς τους σκληρούς πόνους και αναδεικνύονται παρεστέ υπέρ της αρετής ανήκει. Νικητές του κόσμου, οι Μακαβαίοι μάρτυρες, αήττητοι ενώπιον του πειρασμού της φιλοζωίας, ασυγκίνητοι από τις δελεστικές προτάσεις του ανώμου άρχοντα, χαρακτηρίζουν μίσος το έλεος του απίστου τυράννου και είναι έτοιμοι να πεθάνουν παρά να θετήσουν τον νόμο του Θεού. Έτοιμοι εσμέν αποθνίσκην ή παραβαίνουν τους πατρίους, τας πατρίους ημών εντολάς. Είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε, απάντησαν και οι εφτά, παρά να παραβούμε τις πατροπαράδοτες θείες εντολές. Προτιμούν τα αιώνια βραβεία και διακηρύττουν. Εμείς με αυτά τα βασανιστήρια και με την υπομονή θα αποκτήσουμε τα βραβεία της αρετής και θα είμαστε μαζί με τον Θεό για τον οποίο πάσχουμε. Πάσχουν για τον Θεό και δεν υποκύπτουν στον πειρασμό της φιλοζωίας. Πάσχουν για τον Θεό και δεν νικούνται από τα ποτηλά θέλητα της ζωής. Πάσχουν για τον Θεό και βλέπουν το κάλος της νεότητος ως άνθος χόρτου μαραινόμενο. Πάσχουν για τον Θεό και υπερνικούν τους νόμους της ταυτής φύσεως. Είναι βεβαιότατοι πως το μαρτύριο δεν είναι θάνατος. Είναι νίκη και θρίαμβος. Είναι ιερά στρατεία υπέρ της ευσέβειας. Ο μεγαλύτερος πρώτος αδερφός ρίχνει τον εαυτό του στο αυτικό στίβο και αντυχεί το μαρτυρικό του άδεισμα. Δεν διαβάζω το μαρτύριο, θα μας πάρει πάρα πολύ χρόνο. Μιμηθείτε με, αδέρφια μου, μη λιποτακτήσετε, στρατευθείτε στον υπέρ της ευσεβείας αγώνα. Ο δεύτερος αδερφός τραγουδάει, εξυμνεί και λέει «Ως γλυκεί το θάνατο υπέρ της ευσέβειας, ειδής πας τρόπος θανάτου δια την Πάτριον ημών ευσέβειαν». Είναι πικρό, πικρότατο το μνημόσυνο του θανάτου για τον άνθρωπο που είναι μακριά από τον Θεό. Είναι γλυκιά η γεύση του θανάτου για τους οθητές της πίστεως που πηδάνε με χαρά σε όλα τα είδη των βασάλων. Ο τρίτος προκαλεί τον τύρανο
να βασανίσει το σώμα του. Πιστεύει ότι τα βάσανα του σώματος αφήνουν άθικτη τη θεοειδή ψυχή του. Ήτι έχετε πολλαστήριον, προσαγάγετε το σωματί μου. Αν έχετε κάποιο βασανιστικό μηχάνημα, φέρτε το στο σώμα μου και βασανίστε το. Έτσι είπε στον τύρανο. Ο τέταρτος προκαλεί τον άθεο τύρανο λέγοντας: «Επινόη τύρανε βασάνους, είναι και δια τούτων μάθεις ότι αδερφός ημί των προβασανιστέντων. Να εφευρέσεις τύρανε βασανιστήρια όσα μπορείς, γιατί θα μάθεις μετά τα βασανιστήρια ότι είμαι αδερφός εκείνων που έφυγαν βασανισμένοι πριν από μένα». Ο αιμογόρος τύρανος διατάσσει να το αποσπάσουν τη γλώσσα του μάρτυρος. Ο Θεός όμως ακούει και όταν οι μάρτυρες σιωπούν. Η μαρτυρική γλώσσα μελωδούσα τους θείους ύπνους, ύμνους, ακροτηριάζεται, κόβεται, αλλά δεν σιγά. Και αν σιγήσει η γλώσσα του μάρτυρος, βοά όμως το αίμα του. Για την κραυγή του μαρτυρικού αίματος του Άβελ, είπε ο Θεός προς τον Κάιν: «Φωνή αίματος του αδελφού σου, βοά πρόσμε εκ της γης». Μίσθης του λόγου του Θεού, ο τέταρτος Μακαβαίος απαντά στον γλωσσοτόμο τύρανο: «Κάνα φέλης της φωνής το όργανο, ακούει ο Θεός. Ιδού προκεχάραστε η γλώσσα, τέμνε ουγάρ παρά τούτο των λογισμών ημών γλωσσοτομήσεις. Ιδέως περί του νόμου του Θεού ακροτηριαζόμετρα, σε δε ταχαίως μετελέψετε ο Θεός, την γάρ των θείων ύμνων μελωδών γλώταν ερτέμνης». Πιο απλά, επειδή έχει μεγαλείο μέσα αυτό. «Κι αν αφαιρέσεις της φωνής μου το όργανο, τη γλώσσα, ακούει ο Θεός. Ιδού έχει χαλάσει η γλώσσα μου. Τέμνε, κόβε τη γλώσσα. Ου, γιατί κι αν κόψεις τη γλώσσα μου, δεν θα γλωσσοτομήσεις, δεν θα κόψεις το λογισμό μου, που είναι αποφασισμένος να πεθάνει για τον Θεό. Ευχάριστα για τον νόμο του Θεού ακροτηριαζόμαστε. Εσένα όμως, γρήγορα θα σε έβρει η δίκη του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν, κόφτε τη γλώσσα μου». Και ο πέμπτος ευγενής γόνος της πολυάθλης ονομονής θεολογεί: «Δεν παρετείται του υπερτσαιρετής βασανισμού. Ατενίζοντας με καθαρό το μάτι της ψυχής, σαν χάριτα στα διάφορα βάσανα. Χάρη στο μαρτύριο, χάρη και κάθε μαρτυρική βάσανος. Καλάς άκονο τύρανε, χάριτα σημείν χαρίζει, δια γενετέρων πόνων επιδείξαστε, παρέχον την ιστονόμονη μνημόν καρτερίαν». Πιο απλά: «Μας δίνεις όμορφες χάρες, τύρανε, όταν πολλαπλασιάζεις τα βάσανα και δείχνεις έτσι ότι είναι μεγάλη καρτερία των βασανιζομένων». Και ο έκτος Μακαβαίος ανεβαίνει σε ύψος θεολογίας για το μαρτύριο: «Αμνός απαλός, μικρό παιδάκι στην ηλικία, γέρος όμως το μυαλό. Πώς να θετήσει τον νόμο του Θεού και να μυαροφαγήσει», να φάει χοιρινό κρέας δηλαδή, «αφού ανατράφηκε με τα ίδια λόγια της ευσέβειας, είναι έτοιμος να ρίξει τον εαυτό του στον τροχό, να βασανίσει με πυρακτωμένα σίδερα, να βασανιστεί και να κρατήσει όσια τη γλώσσα που μελώδησε τους θείους ύμνους των πατέρων του. Ο μάρτυρας δεν ανταλλάσσει το θείο φωτοστέφανο με λίγα έτη φαρτής και επέσυντης ζωής. Βουβός ο ληστής τύρανος ακούει: εγώ τη μεν ηλικία των αδελφών μου ημί νεότερος, τη διανία ηλικιώτης. Εις τα αυτά γαρ γεννηθέντες και ανατραφέντες, υπέρ των αυτών
και από μνήσι κοινοφύλωμεν. Ώστε η σύδοκοι βασανίζειν μη με αλφαγούντα βασάνιζε. Εγώ λέει, στην ηλικία είμαι μικρότερος αδέρφια. Στο μυαλό έχουμε μία ηλικία όμως. Γι' αυτό, επειδή αντραφήκαμε με τα ίδια, εάν λοιπόν χωρίς να φάω κρέας νομίζεις ότι μπορεί να βασανείς, βασανίζε. Τον ύμνο του μαρτυρίου και της αγίας Ευσέβειας ψάλλει ο Μυρακίσκος, το παιδάκι δηλαδή. Η αγγελική ψαλμωδία, η παιδική, η μαρτυρική του ψαλμωδία γράφει τα εξής. Ο αγώνα ιεροπρεπή που κληθήκαμε αδέρφια τόσα για να βασανιστούμε για την ευσέβεια και δεν νικηθήκαμε γιατί είναι ανίκητοι τήρανε οι ευσεβείς επιστήμοι. Έξι μοιράκια, παιδιά μικρά, καταλελήκαμε σου την τυραννίδα, σου γκρεμίσαμε την τυραννία. Το γάρ μη δυνηθένεσαι, μεταπίσε το λογισμό ημών, μη δε βιάσεστε, το ότι δεν μπόρεσες να μας πεις το λογισμό, ούτε να μας εξαναγκάσεις να διαρπαγήσουμε, αυτό δεν είναι γκρέμισμα της εξουσίας σου. Το πύρ σου ψυχρόνιμη, η φωτιά που άνοψες, είναι δροσιά για μας. Και άπονη καταλελείπαμε. Και έχουμε μείνει πάρα βασανιστήρια της πόνους, χωρίς να πονάμε. Αδύνατος η βία σου. Ανήκει το λέγομεν το λογισμό. Ιδού η απάντησης του μοιρακίσκου, του μικρού παιδιού. Την 7η οδή του μαρτυρίου, μελωδεί ο τελευταίος των Μακαβαίων, ελεύθερος από τα δεσμά. Δεν δέθηκε, ούτε είχε τη δύναμη την ανάγκη των δεσμών, ούτε περίμενε τα χέρια των δημίων, αλλά αυτός για τον εαυτό του και θύμα και θυσιαστήριο και ιερέας έγινε. Ρίχνει τον εαυτό του στον τροχό και τη φωτιά και γίνεται μέτοχος της αριστείας των αδελφών του. Η ψυχή του μάρτυρα προσφέρεται ως ιερό αφιέρωμα στο Θεό. Το δε σώμα σφαγιαζόμενο αναδεικνύεται πανίσχυρος λόγος του Θείου Νόμου. Το μαρτύριο είναι ψηλό κήρυγμα αθανασίας. Ο μάρτης δεν φοβάται το τροχό. Δεν τρέμει μπροστά στη φωτιά. Φρύτη το πύρ της κολάσεως, προσφέρει τον εαυτό του θυσία, βλέποντας καθαρά τους κόλπους των πατριαρχών. Οι μάρτυρες και δέσμοι και βασανιζόμενοι αναδείχθηκαν πιο ελεύθεροι από τους ελεύθερους. Το μαρτύριο είναι ελευθερία και οδός αθανασίας. Οι ιεροπρεπείς νεανοί Μακαβαίοι δεν σπούδασαν τη θεολογία του μαρτυρίου στις θεολογικές σχολές. Η θεολογία του μαρτυρίου δεν διδάσκεται στις πανεπιστημιακές έδρες. Βιώνεται μέσα στη ζωή του Θεού, των παιδιών του Θεού, μέσα στη μαρτυρική παλέστρα. Οι Αβραμιαίοι παιδες εβίωσαν τη θεολογία του μαρτυρίου. Την δίδαξαν μέσα στο μαρτυρικό στάδιο, την υπόγραψαν με το αγνό νεανικό του αίμα που χύθηκε υπέρ της πατροπαράδοσης ευσέβειας. Μεταξύ των 7 μαρτύρων δεν υπάρχει πρώτος, δεύτερος, τελευταίος. Όλοι εμφανίστηκαν κορυφαίοι. Στο χορό, άλλωστε στο χορό, ούτε αρχή ούτε τέλος υπάρχει. Ήδη απολαύσαμε το μαρτύριο και τη θεολογία του, όπως τη δίδαξε στους μάρτυρες Μακαβαίους η Επταμήτωρα Σολομονή. Ας θαυμάζουμε τώρα και τα μαρτυρικά της παλέσματα. Η Σολομονή πρώτου γάμου παρέμεινε παρθένος αγνή και ουκ υπερεύει τον πατρικό οίκον, εφύλασε
την οικοδομημένη πλευρά, ως ευσεβής σύζυγος αναδείχθηκε φιλότεχνος, αλλά και καλή συνεργάτης του Θεού. Δέχτηκε με χαρά 7 κυοφορίες, 7 τοκετούς και πολλούς πόνους υπέμεινε για τον καθένα τοκετό. Η θεολόγος καρδιά της σοφής Σολομονής αγάπησε περισσότερο την ευσέβεια που σώζει στην αιώνια ζωή από την πρόσκαιρη σωτηρία των παιδιών της. Το μεγαλείο της φιλόσοφης Σολομονής ξεπερνάει κάθε είδος εγκομείου. Στέκει όρθια στη μαρτυρική παλέστρα. Δεν παρακαλεί τον τύρανο να χαρίσει τη ζωή στα παιδιά της. Δεν παραδίδεται σε θύνο και κοπετό. Υπερνικά τη γυναικεία φύση. Αλλά δείχνει μητέρα ιερόψυχη και προτεύει τα παιδιά της σε αγώνα υπέρ του νόμου των πατέρων της. Ένα έκαστον των ιών παρακαλούσα, αποθανήν έπεισε μάλλον, ή παραβίνε την εντολή του Θεού. Ένα-ένα τα παιδιά. Έπεισε περισσότερο να πεθάνουν, παρά να παραβούν την εντολή του Θεού. Και ο ένδοξος επίλογος του μαρτυρίου της εφταδέλφους χωρίας των Μακαβαίων, το μαρτύριο της σοφής Σολομονής. Χείρα και γυρεά στην ηλικία. Η σοφή Σολομονή παραμένει πιστή στην παλέστρα του μαρτυρίου. Μόνη ανάμεσα σε άνομους άρχοντες. Μόνη ενώπιον δημίων. Μόνη απέναντι στους μυαλοφάγους ομοερνείς της. Ασθενές σκεύος σαν γυναίκα. Η μητρομάρτη Σολομονή θα αντέξει μέχρι τέλους στο καμίνι του μαρτυρίου της. Η Ανδρία και σοφή Σολομονή άκουσε να ψάλλονται οι 8 οδές του μαρτυρίου από τον Ελεάζαρο και τα 7 παιδιά, τα παιδιά της. Και τώρα τραγουδάει η ίδια την 9η οδή του μαρτυρίου και ορμάει με αρωνοπότο βήμα προς τα βασανιστήρια. Ήδη έχει συνοδεύσει στον τύρανο τα 7 εισάστερα παιδιά της. Διαφυλάτη άψαστο το σώμα της από τους ζημίους, ρίχνεται μόνη της στη φωτιά κατά της πυράς και όλη η φως ενώνεται με τον Θεό μέσω της μαρτυρικής φλόγας. Η Επταμήτωρα Μάρτης 8 φορές εμαρτύρησε και τρέχει στη φωτιά σαν σε νηφικό θάλαμο. Το μαρτύριο των Αγίων Μακαβαίων έγινε το ιερό προσφυλές εντρίφημα των χριστιανών των εκκλησιών των κατακομβών και όλων των φιλομαρτύρων γενναίων. Μιλιάδες μάρτυρες εμπνεύστηκαν από το μαρτύριο των Μακαβαίων και έριξαν και ερήθηκαν στα μαρτύρια. Γενναίοι αυτητές, τυπτώμενοι, νικώντας και ψάλλοντας όλοι οι μάρτυρες όλων των εποχών το θούριο των εταδέρφων μαρτύρων. Τα Ιερά Ευαγγέλια περιέχουν αυτή τη θεολογία που είναι και δεσποτική του Κυρίου μας περί του μαρτυρίου. Ο διδάσκαλος Κύριος μας και Θεός μας σε ένα τέτοιο προσκλητήριο καλεί τους χριστιανούς που λέει χαρακτηριστικά «Ως πιστεύει πίσω μου ερθείν, απαρνησάς ο εαυτόν και αράθος αυρών αυτού και ακολουθεί τον». Αυτό κάνουν χιλιάδες μάρτυρες και χιλιάδες χριστιανοί και αποστασιοποιούν αποστασιοποιούνται από το πνεύμα της κάθε Μιχαλίδας και Αμαρτωλής γενιάς. Γιατί μέσα σε τέτοιες γενιές είναι αναγκαία προϋπόθεση κανείς να αγαπά
και να ερωτεύεται τον Κύριο. Ο Χριστός βάλισε την αιματόπρεπτη πορεία του Γολγοθά. Κάτω από τη σημαία του την αιματόπρεπτη, τη σημαία του σταυρού του, στρατεύονται ολίγοι εκλεκτοί. Μένοντες πιστοί μέχρι θανάτου. Μεγάλη και συνεχόμενη θυσία ο βίος του σταυροφόρου χριστιανού. Όσοι αρνούνται ή αποστρέφονται το ποτήριο του σταυρού, δεν είναι άξιοι του θείου δασκάλου. Ως ού λαμβάνει το σταυρόν αυτού, και ού ακολουθεί ο πίσω μου, ού και αίσθημα άξιος, λέγει ο Κύριος. Άγνωστοι είναι στο Ευαγγέλιο η άνετη ζωή, που επιδιώκουν οι φλιαροί χριστιανοί, όπως γράφει η Αποκάλυψη. Το μικρό πίμνιο του Χριστού βαδίζει την τεθλιμμένη οδό, την απάγουσα εις τη ζωή, αυτή που οδηγεί στη ζωή. Ο ευσεβής χριστιανός, που φιλοσοφεί πάνω στο μαρτύριο, βλέπει τους διωγμούς ως κανόνα της εν Χριστώ ζωής. Μα έχει αιώνια ισχύ ο λόγος του Χριστού, ο δεσποτικός λόγος. Έσεστε μισούμενοι υπό πάντων των εδών δια το όνομά μου. Οι χριστιανοί πορευόμενοι την οδό του Ευαγγελίου διώκονται και μισούνται, γιατί εμφανίζονται ως αλότριοι του κόσμου. Δεν έχουν το πνεύμα του κόσμου. Γι' αυτό διώκονται και μισούνται. Ή εκ του κόσμου είτε, έτσι είπε ο Χριστός μας, εάν λέει είστε του κόσμου, ο κόσμος σαν το ίδιο εφήδη και ο κόσμος θα σας έδινε ως απάντηση την αγάπη του. Ό,τι δε εκ του κόσμου καιστε, το ότι δεν είστε του κόσμου, αλλά εγώ εξελεξάμενοι μας, αλλά εγώ σας διάλεξα μέσα από τον αμαρτωλό κόσμο να βγείτε έξω από αυτή την αμαρτία και να ζείτε κοντά μου. Γι' αυτό και σας μισεί ο κόσμος. Το μίσος του κόσμου προείμει ο κάθε διωγμού. Στρέφεται εναντίον των ολίγων που πολιτεύονται εν Χριστώ και εξέρχονται τροπικώς εκ της παρεμβολής του κόσμου. Μεγάλη είναι η διάσταση μεταξύ ουρανοπολιτών χριστιανών και χωικών πολιτών του παρόντος αιώνος. Τα φωτόμορφα τέκνα της εκκλησίας πάντοτε μισούνται και διώκονται από τους περιπατούντας σε δισκοτία. Μέχρι στην τελεία του αιώνος θα συνεχίζεται αδιάρρητος ο πόλεμος του σκότους εναντίον του φωτός. Τι κοινωνία φωτεί προς σκότος, ποια σχέση έχει το φως το σκοτάδι. Εις των διωγμών δεν υπάρχει στοιχείο ευνηδιασμού. Ο χριστιανός μπροστά σε οποιοδήποτε διωγμό δεν καταλαμβάνεται εξ απρόπτου. Άλλωστε, όλοι οι μάρτυρες έδειξαν ότι είναι έτοιμοι για το μαρτύριο, γιατί είχαν πλήρωμα αγάπης μέσα τους. Οι μάρτυρες του Χριστού συγχωρούν ακόμη και τους δημίους. Ο ιερομάρτης Ευσέβιος, επίσκοπος Σαμοσάτων, πρόμαχος Ορθοδοξίας, τραυματίζεται θανάσιμα στο κεφάλι με ένα κεραμίδι που το έριξε μια γυναίκα που ανήκε στην αίρεση του Αρίου. Και πριν πεθάνει λίγο ο μάρτυρας, φώναξε «Μηδεμίαν την τούτο δράσασα εις πράξε ποινήν, να μην την τιμωρήσουνε καθόλου». Στην προσευχή των διωκτών προτρέπει ο ιερομάρτης Πολύκαρπος τους χριστιανούς εκκλησίας των κατακομβών λέγοντας «Προσεύχεστε υπέρ των Αγίων, πάντων των Αγίων, προσεύχεστε, προσεύχει υπέρ των βασιλέων και των αρχόντων και των ηγεμόνων, που είσαι ανιδωλάτρες και διώκτες,
και υπέρ εκείνων οι οποίοι συγκαταδιώκουν και ζωνισούν και υπερτορευθών του Σταυρού, για να είναι φανερός κατά πάντα ο καρπός σας και να είστε τέλειοι εν εκείνο. Πλήρωμα αγάπης προς τους Δήμιους έδειξε και ο αδερφόδιος Ιάκωβος. Ο Ιάκωβος θαυμάζεται ως Άγιος και από τους Ιουδαίους ακόμη. Τους μη πιστέψατες. Πολλοί εκ των Ιουδαίων ηλεκτρίζονται από την αγιότητα του πρώτου επισκόπου Ιεροσολύμου, του Αγίου Ακόβου. Ακούνε το κήρυγμά του και πιστεύουν στον Χριστό. Οι γραμματείς και Παρισαίοι, αμετανόητοι διώκτε, ταράζονται και ανησυχούν, λέγοντας «Κινδυνεύει πας ο λαός Ιησούν το Χριστόν προσδοκάν». Κινδυνεύουμε να φτάσουμε στο σημείο να περιμένουμε τον Χριστό σαν αρχηγό μας, έλεγαν οι γραμματείς και Μαρισαίοι. Αυτοί οι σταυρωτές του Κυρίου, με δόλο και με μίσο σχολή, ανεβάζουν τον Άγιο Ιάκωβο πάνω στο περίγειο του ναού και του λένε να πείσει τους χριστιανούς να μην δεχθούν ότι ο Χριστός είναι σωτήρας και λυτρωτής. Πίσον σύ των όχλων περί Ιησού, μη πλανάστε. Και γάρ πας ο λαός και πάντες πειθόμεθάς. Και εμείς και όλος ο λαός θα σε ακολουθήσουμε και θα σε υπακούσουμε. Στήθιούν επί το πτερίγιον του ιερού. Ή να άνωθεν είσαι επιφανής, αλέβα πάνω στο πτερίγιο για να φέρεσαι σε όλους. Και ή ευάκου στάσου τα ρήματα, απαντεί το λαό, και από εκεί θα ακούγονται όλα τα λόγια σου σε όλο το λαό. Διαγάρ το Πάσχα συνελήθασι πάσε φιλέ, και την Πάσχα έχει μαζευτεί από όλα τα μέρη της γης, όλες οι φιλές. Ο Άγιος Ιάκωβος υψούται από τον γραμματέα και φαρισαίων και στο πτερίγιο του ναού και αποκρίνεται με φωνή μεγάλη. Τι με περωτάτε περί Ιησού του Υιού του ανθρώπου? Και αυτός κάθεται εν το ουρανό εκ δεξιών της νεφέλης της μεγάλης δυνάμεως και μένει έρχεστε επί των αφαιρών του ουρανού. Οι σταυρωτές του Χριστού μενόμενοι ανεβαίνουν στο πτερίγιο και γκρεμίζουν τον Άγιο Άκωβο από εκεί και του κόβουν το κεφάλι. Ο αδερφός Ιάκωβος, μιμούμενος τον αρχιμάρτυρα Χριστό, γεμάτος αγάπη σε εκείνους που το σκότωναν, προσεύχεται και λέει: «Παρακαλώ, Κύριε Θεέ Πάτερ, άφες αυτής, ου γαρίδαση τη ποιούση». Ενώπιον του μεγαλείου της αγάπης του Αγίου Ιακώβου, μένει εκστατικός και ένας από τους Ιουδαίους ιερείς και κράζει με πολύ μεγάλη σε εκείνους που σκότωναν. «Πάψαστε, τι ποιείτε? Έρχεται υπερ ημών ο δίκαιος». Οι μεγάλοι μάρτυρες προσεύχονται υπερ των Δημίων. Έρχεται κάθε μάρτης υπέρ των Δημίων και των Διωκτών. Το πλήρωμα της αγάπης των ομολογητών διαλαλούν ακόμα περισσότερο τα δείπνα χάρη των Δημίων. Οι μάρτυρες δηλαδή έφθαναν σε σημείο να παραθέτουν δείπνα τραπέζια για τους Δήμιους. Ο Πολύκαρπος Σμύρνης είναι έτοιμος να πορευτεί το μαρτυρικό στάδιο. Προσεύχεται και δίνει εντολή να ετοιμαστεί πλούσιο δείπνο. Ευθέως αυτής εκέλεσε παρατεθήν εφαγήν και ποιήν εκεί όσο να βγούλεται. Ήταν έτοιμος να οδηγήσει στο μαρτύριο και δίνει προσταγή στους δικούς του να φτιάξουν πλούσιο τραπέζι και να φάνε οι Δήμοι που θα τον σκοτώσουν όσο θέλουν.
Ο ιερομάρτης Φωκάς καταζητείται από τον διοκτόν. Υποδέχεται στο σπίτι του Ζημίους. Αγνοώντας το πρόσωπο του μάρτυρα, προσφέρει φιλοξενία. Μεγάλη στους φωνείς, τρώγουν μαζί στο ίδιο τραπέζι και οι Δήμοι. Οι Δήμοι αγνοούν ότι ο φιλόξενος οικοδεσπότης είναι ο καταμοιητής Φωκάς. Και παρατηρεί ένας Άγιος Πατέρας, συναναπαυόταν με τις παρδάλεις ο έρηφος και με τους λύκους ο αρνός. Και οι λέοντες μαζί με το μοσχάρι βρίσκονταν και συνέτρωγαν. Ο ιερομάρτης στην ώρα του δείπνου ακούει από τους στρατιώτες ότι ζητούν το Φωκά χριστιανών. Δεν αποκρύπτει τον εαυτό του. Ετοιμάζει τον τάφο του και την επομένη αποκαλυπτόμενος λέγει στους ομοτράπεζους τους δημίους: «Επιμελώς ημίν το Φωκά ανεζήτησα και έτοιμον ήδη το θύραμα. Με μεγάλη επιμέλεια έψαξα», έλεγε ο ίδιος στους δημίους του, «για να βρω το θύραμα. Και το βρήκα». Και είδω εκεί συνηθίτο. Να λοιπόν, πιάστε τον μπροστά σας. Οι στρατιώτες ρωτούν, πού βρίσκει ο Φωκάς. Και ο Μελοθάνος απαντά, ού μπορώ, όχι μακριά, αλλά με θυμόν, αλλά μαζί σας. Αυτός δε ημίν, αυτός που εσείς ζητάτε, ημί εγώ. Και χρήσαστε τον προστάγωτη και πληρώσατε στον τσιωδιπορία σκοπών. Δώστε λοιπόν προσταγή και πληρώστε το σκοπό που ήρθε εδώ πέρα. Οι Δήμοι εκπλήσονται, παραμένουν βουβοί. Διστάζουν να προχωρήσουν εις τον χώρο του Φωκά, υποκύπτουν όμως εις την επίμονη ηγεσία του μάρτυρα, ο οποίος είπε, έπεισε, έπαθε και την κεφαλή αποτμήθηκε. Συνεδείπνησε με τους δημίους του, όπως συνεδείπνησε και ο Κύριος με τον προδότη Ιούδα. Στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, από τον Ιερό Ευαγγελιστή, όταν ήταν η Εκκλησία, Εκκλησία των Διωγμών, τότε που η Εκκλησία μας φορούσε για ενδύματα, πορφύρα και βύσο, τα αίματα των μαρτύρων. Είχαν αρχίσει. Ο Διωγμός του Δαίρονος έστειλε μιλιάδες μαρτύρων στο πανηγύρι και την Εκκλησία των πρωτοτόκων, των παιδιών του ουρανού δηλαδή, οι οποίοι έχουν απογραφεί στους ουρανούς. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έζησε ιδιαίτερα το δράμα του Διωγμού του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Δημητριανού, 51-96 μετά Χριστόν. Εξορίστηκε στο νησί της Πάτμου, όπου έλαβε και την Αποκάλυψη. Σε αυτή παρουσιάζεται ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης συγκοινωνός στις θλίψεις των διωγμένων της Εκκλησίας της Μικράς Ασίας. «Εγώ ο Ιωάννης, ο αδελφός ημών, και συγκοινωνός εν τη θλίψη και βασιλεία και υπομονή εν Ιησού Χριστό, εγενόμην εν την ίσο, την καλωμένη Πάτμο, δια το Λόγο του Θεού και δια τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού». Το προφητικό βιβλίο της Αποκαλύψεως έχει σαν κέντρο το Αρνίον. Ενώπιον, εναντίον του Αρνίου, του Ιησού Χριστού, λυσούν οι διώχτες. Εναντίον του Αρνίου, εξαποστέλει τον Αντίχριστο στον κόσμο Σατανάς. Ούτε, γράφει 17ο κεφάλαιο, στίχο 14, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «μετά του Αρνίου πολεμήσουσι και το Αρνίον νικήσει αυτούς, ότι Κύριος Κυρίων εστί
και βασιλεύς βασιλεύων και μετά αυτού ευλεκτή και πιστή νικήσουση. Οι καλλήλικοι μάρτυρες κάθε μαρτυρικής γενεάς προσφέρουν τη ζωή του θυσία αδεκτή ενώπιον του Αρνίου, γιατί το Αρνίο Χριστός σφάχτηκε και εξηγόρασε ημάς το Θεό εν το ήματί του εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έρνους. Αποκάλυψη 5 κεφάλαιο 9 στίχος. Ο Σατανάς οπλανών την οικουμένη όλη υπό την είδους διωγμούς εναντίον των χριστιανών. Ο αρχιδιώκτης διάβολος διατάζει με τυφλά οργανά του να φωνεύουν όλους όσους δεν προσκυνούν την εικόνα του θηρίου. Αποκάλυψη 13 κεφάλαιο 15 στίχος. Οι μάρτυρες όλων των εποχών, εραστές και προσκυνητές του Χριστού, δεν υποκλίνονται μπροστά στην εικόνα του θηρίου, γιατί στα αυτιά τους αντυχεί ο λόγος του Χριστού. Μηδέν φοβού αμέλης πατή, ιδού δι μέλη βαλήν ο διάβολος στη φυλακή, γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση το στέφανο της ζωής. Ο διωγμός στην Αποκάλυψη αποκαλύπτεται ως ώρα πειρασμού που βάζει σε δοκιμασία τους κατοικούντες επί της γης. Αποκάλυψη 3 κεφάλαιο 10 στίχος. Ώρα πειρασμού είναι η διωγμή των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων που τάραξαν για 3 και πλέον αιώνες την Εκκλησία των Κατακομβών. Ώρα πειρασμού είναι η διωγμή όλων των αιρετικών εναντίον των χριστιανών και μάλιστα από τους πολεμάχους. Ώρα πειρασμού είναι η διωγμή των Λατίνων Σταυροφόρων που ζήτησαν τον αφανισμό της Ορθοδοξίας. Ώρα πειρασμού είναι η διωγμή των αθέων κομμουνιστών που έστειλαν εκατομμύρια νεοφανών μαρτύρων στην Εκκλησία του Πρωτοτόκου του Ουρανού. Θα ήθελα εδώ να μνημονεύσω τον πατέρα Δημήτριο τον Τούτχο, ένα Ρώσο σύγχρονο μας μάρτυρα, που προήλθε από πολύ φτωχή οικογένεια, αγωνίστηκε, οδηγήθηκε στα κάτρενα, αφέθηκε ελεύθερο, σπούδασε θεολογία και επειδή είχε μεγάλη δράση μέσα στη Ρωσία πριν πέρσι το καθεστώς το παλιό, τον πήραν και τον έπεισαν σε φυλακές ή μέσα σε νοσοκομεία. Το έκαναν πλήση εγκεφάλου με τα φάρμακα που δεν θέτει επιστήμη, του αφαίρεσε εντελώς το μυαλό από μέσα και τον έβαλε στην τηλεόραση έξω και τον έδειξε τηλεόραση στον κόσμο όλο και του ζήτησαν να πει ότι δεν πιστεύω στον Θεό. Τότε πια που δεν είχε τίποτα μέσα στο μυαλό του. Και αναφώνησε, το διάβασα τότε που γινόταν το γεγονός, και αναφώνησε τότε από τον Δημήτριο ο κόσμος όλος και είπε: «Να η ήττα της Ρωσίας! Με έναν άνθρωπο τα έβαλε ολόκληρη η Σοβιετική Ένωση». Τότε, ανίσχυρη η Σοβιετική Ένωση. Και ένα ακόμη, βρίσκεται ο πατέρας στη φυλακή ιερωμένος. Και για να του κάνουν να λυγηθεί τον Χριστό, παίρνουν το γιο του. Τον πάνε στη φυλακή μέσα, μπροστά στον πατέρα των γυμνών και αρχή των μαστιγών. Ο πατέρας, ο ιερωμένος φυλακισμένος και μάρτυρας, την ώρα που έβλεπε ο γιος του να υποφέρει, «Παιδί μου, δεν μπορώ άλλο, μπαμπά, βαστίξου μαζί στη Βασιλεία του Θεού». Μεγάλος είναι ο αριθμός των μαρτύρων, μέχρι και την εποχή τη δική μας. Από του άγρι του δικαίου μέχρι του τελευταίου μάρτυρα των εσχάτων καιρών. Στην ένδοξη και να ρίχνει τη χωρία των μαρτύρων των Χριστοφόρων, της καταπατωμένης νύπης του Χριστού Εκκλησίας, εκπροσωπούνται όλοι οι λαοί της Οικουμένης. Το Ευαγγέλιο κηρύσσεται σε όλη την κτήση. Πολλοί από Ανατολών και Δυσμών πιστεύουν, δίδουν τη μαρτυρική ομολογία περί του εσφαγμένου Αρνίου, και θα αναχυθούν όλοι αυτοί εστεμένοι στη Βασιλεία των Ουρανών από τον Κύριο, μαζί με τον Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ.
εις πάντα τα έθνη της γης, το Αγίον έχει το λίμα σε όλα τα μέρη της γης, το Αγίον ο Χριστός έχει ένα μικρό υπόλοιπο, δεν έχει πολλούς, είναι ολίγοι αλλά εκλεκτοί. Γι' αυτό μη φοβούν το μικρό πίνιο, λέει η Αγία Γραφή. Ούτως υπδότησε ο Θεός. Έτσι ο Θεός θέλει. Με τους ολίγους να πορεύεται, αλλά νικάει πάνω στη γη. Το μικρό πλήμιο δεν προσκυνάει την εικόνα του θηρίου που αναφέρεται στην Αποκάλυψη. Σε κάθε εποχή υπάρχουν αυτοί που έχουν την σφραγίδα του Θεού. Εμείς δηλαδή, σφραγής δωρεάς, πνεύματος Αγίου, αμήν. Έτσι είπαν οι ιερείς προσβάτησαν. Έχουμε τη σφραγίδα στα μέτωπά μας. Αυτοί που με θάρρος ομολογούν τον Κύριο και ψάλλουν την Οδύνη υπέρ του αγαπητού, με κεφαλαία υπέρ του Χριστού, και που χύνουν το αίμα τους για το σφραγμένο Αγίο. Ο Άγιος Κυπριανός λέγει χαρακτηριστικά για τους μάρτυρες. Ότι και οι άγγελοι, όταν βλέπουν τους μάρτυρες, δεν νομίζουν καμία ελάττωση της μακαριότητός των το να αφήσουν το πρόσωπο του Θεού και να θεωρούν εσάς τους νέους μάρτυρες. Για να το πω πιο απλά, υπάρχει μεγαλύτερη δόξα από εκείνη που θα μας δώσει ο Θεός, τον εαυτό του δηλαδή που θα δούμε πρόσωπο πρόσωπο. Δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο. Και λέει ο Άγιος Κυπριανός, το να αφήσουν τη δόξα του Θεού και να βλέπουν οι άγγελοι τους μάρτυρες, δεν θεωρούν ότι χάνουν και κάτι. Γιατί μαζί με το αίμα των μαρτύρων είναι η δόξα του Θεού. Αλλά όσο χαίρουν οι άγγελοι και μακαρίζονται, γιατί βλέπουν τη δόξα του Θεού, άλλο τόσο χαίρουν και μακαρίζονται γιατί βλέπουν εσάς τους μάρτυρες. Ανάμεσα εις τα διδοπιστών μακάρια πάθη και τα μαρτύρια. Ένα γάρ είναι να πεις δόξα και μακαριότητα και ένα να πεις πάθος για τον Χριστό και μαρτύριο. Αν ήτο δυνατόν να δοθεί σώμα στους αγγέλους, θα ζητούσαν και αυτοί να μαρτυρήσουν. Γιατί είναι μεγαλύτερο το μαρτύριο και η δόξα του μαρτυρίου από τη δόξα που έχει αυτή τη στιγμή. Στο μαρτύριο επιθυμούν και οι άγγελοι παρακύψε. Για τους μάρτυρες όλων των εποχών, μέχρι και εκείνης της εποχής που αναφέρει ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων και που θα το διαβάσω για να το ακούσουμε όλοι, για να έχουμε μια σαφέστατη εικόνα γύρω από ορισμένα πράγματα, λέγει για κάποιους μάρτυρες που θα είναι το στέμμα των μαρτύρων, που θα είναι πάνω από όλους τους μάρτυρες, τα εξής. Ποιος, άρα για το σηκώνα το βλέπετε και όλοι σας, Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων, ποιος άραγε θα είναι ο μακάριος που θα μαρτυρήσει για τον Χριστό, διατηρώντας την πίστη του και την ευλάβειά του την εποχή εκείνη? Εγώ σας λέω ότι πάνω από όλους τους μάρτυρες θα είναι οι τότε μάρτυρες. Προσέξουμε λίγο. Διότι όσοι μαρτύρησαν ή θα μαρτυρήσουν μέχρι τότε που θα έρθουν αυτοί οι μάρτυρες, πάλεψαν μόνο με ανθρώπους. Αλλά την εποχή του Αντιχρίστου θα πολεμήσουμε με αυτόν τον ίδιο τον Σατανά, πρόσωπο με πρόσωπο, σώμα με σώμα. Και οι βασιλείς τότε, στα προηγούμενα χρόνια, καταδίωκαν τους μάρτυρες και τους ανάδωναν μόνο. Αλλά δεν προσπίστηκαν.
προσποιούνταν πως αναστέλουν νεκρούς, ούτε έλεγαν ως πραγματικά φανταστικά σημεία και τέρατα. Εδώ όμως γίνεται την εποχή του Αντιχρίστου απατηλή παρακίνηση και για να φοβηθούμε και για να πατηθούμε, ώστε αν είναι δυνατόν να πανηθούν και οι εκλεκτοί. Το στέμα λοιπόν έχοντες, αυτή που θα είναι η κορυφή των μαρτύρων, που θα είναι στο θρόνο του Θεού δίπλα, είναι οι μάρτυρες εκείνοι που θα αντιμετωπίσουν αυτοπροσώπως τον Αντίχριστο. Και μετά από αυτά, λέγει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, που τα είδε όλα εκείνα που ανέφερα προηγουμένως από τον πρώτο μάρτυρα μέχρι και τον τελευταίο. Τα είδε και γράφει στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Μετά από αυτά είδα και είδου λίθος πολύ λαού που κανείς δεν μπορούσε να γεμίσει, και ο λαός αυτός ο αναρρύθμιτος ήτο από κάθε έρνος και από όλες τις φυλές και του λαούς και τις γλώσσες, και στέκονταν εμπρός εις τον θρόνο του Θεού και εμπρός στο Αγίον, αλλά φορούσαν λευκά ερδήματα και κρατούσαν στα χέρια τους φοίνικες σύμφωνα νίκης κατά της αμαρτίας και της νέας Αγίας Ζωής στην οποία εισήλθαν, και έλεγαν η σωτηρία μας που αποτελούμε την ουρανίστρια βέβουσα εκκλησία οφείλεται όχι σε μας, αλλά στο Θεό μας που κάθεται επάνω στον θρόνο και στην αποτελωτική θυσία του Αρνίου. Και όλοι οι άγγελοι στέκονταν τριγύρω από το Αρνίο και από τον θρόνο του Θεού και από τους λυτέρους που αντιπροσώπευαν όλους τους Αγίους, και γύρω από τα τέσσερα ζώα και έπεσαν μπροστά στον θρόνο του Θεού κάτω και προσκύνησε τον Θεό λέγοντας αλήθεια όλος ο ύμνος και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη της ισχύς ανήκει στον Θεό μας και στον Αγίον. Αμήν. Εύχομαι ο Θεός να μας φωτίσει και να μας δώσει καλό παράδεισο μαζί με την πρωτότητα και θυσία του Θεού να βρεθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενέργεια. Οφείλω να κάνω μια μικρή εξομολόγηση. Από την ώρα που μου το είπατε, αρκετό χρόνο αφιερώσα. Η Οφέλη ήταν πάρα πολύ μεγάλη που πήρα από αυτά που ακούσατε. Γιατί στάθηκα δίπλα και τα μελετούσα σιγά σιγά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα σημείο το οποίο με αναγκάζει να αναφερθώ μετά την ομιλία την ωραία του κύριου Αδάμου είναι που ανεφέρθη εις τους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης στους οποίους ρωτάζει η Εκκλησία μας. Διότι ήκουσα μέσα στην περίοδο αυτή των εορτών κάτι το οποίο με εξέπληξε. Ότι οι Ορθόδοξοι εορτάζουν τους Σιωνιστάς, δηλαδή τους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι γνωστό ότι πολλούς εορτάζουμε μέσα όπως ανεφέρθηκε στις επόμενες πέντας τη μητέρα του Σολομονή και τον δάσκαλο Λάζαρο. Εορτάζουμε όμως την Κυριακή πρώτης γεννήσεως του Κυρίου μας πάντα στους Προπάτορας, ο Αδάμ μέχρι ο Σύρτου Νίστορος. Και αυτό ακριβώς έρχονται να κατηγορήσουν να πούμε ότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί συμπορευόμεθα με τους Σιωνιστάς. Διότι εορτάζουν και είναι γνωστό ότι η Εκκλησία μας όταν προβάλλει την εορτή αυτή τι λέει. Πάντας τους ευαρεστήσαντας τον Θεό.
όλους δηλαδή εκείνους οι οποίοι έζησαν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη κατά της Ευαγγελίας του Θεού, γι' αυτό και πρώτον προβάλλει τον Αδάμ, τον Αβραάμ, ο οποίος υπήρξε ο άνθρωπος που απεδέχθη πλήρως της Ευαγγελίας του Θεού. Δεν γιορτάζουμε τους ενιστάς, τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης. Γιορτάζουμε εμείς εκείνους οι οποίοι ευηρέστησαν τον Θεό, δηλαδή εμαρτύρησαν υπέρ της αληθούς διδασκαλίας, την οποία αποκαλύπτει η Παλαιά Διαθήκη και βεβαιώνεται δια της Καινής Διαθήκης. Πράγματι, ήταν πάρα πολύ ωραία αυτά τα οποία συνέταξε ο κύριος Αδάμ σήμερα και μας είπε. Ο αγώνας σήμερα και μέχρι την τελείας του αιώνος με τον Αντίχριστο είναι καθημερινός πρόσωπο προς πρόσωπο. Δεν μπορεί κανένας να αμφιβάλλει ότι, όπως ανέφερε ο κύριος Αδάμ, από τις αρχής παρουσιάστηκε ο εχθρός του Χριστού, ο Αντίχριστος. Πρώτος ήταν ο Ηρώδης, ο οποίος ξεκίνησε των διωγμών κατά των παιδών με την βεβαιότητα ότι θα εσφάζεται και ο Κύριος. Κατόπιν όλοι αυτοί, οι οποίοι και μέχρι σήμερα, έλεγα σε μια συγκέντρωση προηγουμένως, ότι παρουσιάστηκε ένας σπουδαίος συγγραφέας της εποχής μας, τον οποίο τον παρουσιάζουν, ίσως να είναι για τους ανθρώπους αυτούς, τον κύριο Βασίλειον Βασιλικών, ο οποίος βασιλικός είπε, όπως άκουσα, ότι η Ορθόδοξος Χριστιανική Εκκλησία είναι θέατρο δευτέρας ποιότητας. Και το απαντήθηκε από έναν απλόν άνθρωπο φωτισμένο από τον Θεό και του λέει ναι, είναι ένα θέατρο δευτέρας ποιότητας το οποίο παρακολουθούν οι άνθρωποι επί 2.000 χρόνια και μάλιστα όχι, δεν κάθονται. Ποιο είναι λοιπόν εκείνο το έργο της δευτέρας ποιότητας που θα έχει ζωή πέραν του μηνός? Όμως το θέατρο της δευτέρας ποιότητας κατά τον κύριο Βασιλικό που είναι η Ορθόδοξος Εκκλησία έχει επί 2.000 χρόνια ανθρώπους που παρακολουθούν με βεβαιότητα ότι είναι η σωτηρία του. Γι' αυτό και τα παρακολουθούν και όλοι. Μην κοιτάτε τώρα εμείς που έχουμε καρέκλες και καθόμεθα. Αν πάτε στη Ρωσία, δεν κάθεται κανένας κάτω στην Ιράν ακολουθία της Θείας Λειτουργίας, η οποία μάλιστα κρατεί γύρω στις 4 και πλέον ώρες. Και κάθονται όρθιοι και μάλιστα κάτι το οποίο θα πω, δεν έρχονται κάτω από το Ευαγγέλιο για να πάρουν την χάρη του Θεού, διότι και ο πρώτος που κάθεται στην ωραία πύλη και ο τελευταίος που κάθεται έξω και στον άνθρωπο ακόμα, αλλά παρακολουθεί τη Θεία Λειτουργία με πραγματική αφοσίωση και πίστη, λαμβάνει την ίδια ευλογία. Και εκείνο το οποίο καθόμαστε κάτω από το Ευαγγέλιο δεν είναι κάτι ιδιαίτερο και το οποίο έρχεται και κατά διάρκεια και τους άλλους δεν τους ευλογεί. Το ίδιο πράγμα είναι. Αλλά οι Ρώσοι κάνουν το εξής πράγμα. Όταν βγαίνει ο ιερεύς και ευλογεί, σηκώνουν τα χέρια τους και αλείπουν το πρόσωπό τους, παίρνοντας την ευλογία από τον ευλογούντα ιερέα, διότι ακριβώς διαχέεται η χάρη του Παναγίου Πνεύματος μέσα στους ναούς κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Ευχαριστούμε τον κύριο Αδάμ που είχε την ευχαρίστηση να έρθει να μας ομιλήσει. Σας πληροφορώ ότι στις 28 του μηνός Ιανουαρίου θα έρθει ο κύριος Ιωάννης Κορναράκης να αναφερθεί στην Θεία Λειτουργία και θα αποδώσει η χοροδία εκείνη που είχε έρθει πέρυσι των κυριών ήμους από την Θεία Λειτουργία. Ας ευχηθούμε λοιπόν να έχουμε υγεία και καλό καιρό να είμαστε εδώ κοντά στις 28 για να παρήγουμε. Καλή σας.
κράτα.